Να ακούσουμε, να έχουμε ήχο παρακαλώ. Διατηρηθεί ένα κλίμα συναντήληψης και ομοψυχίας για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσιμης κατάστασης. Να πω επίσης ότι υπάρχει μια ανεπίτρεπτη συμπεριφορά από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, οι οποίοι ως μη όφυλαν συμπεριφέρονται κατά τρόπο ο οποίος τίνει να εξουθενώσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Όμως, νομίζω η απάντηση του λαού μας, όπως εδόθη μέσω της λαϊκής αντιπροσωπείας, παραμένει σταθερή και αμετακίνητη. Σήμερα, στην πολύ ωραία αυτή συνάντηση, λήφθηκαν κάποιες πρώτες αποφάσεις, οι οποίες στοχεύουν ακριβώς στο να αντιμετωπίσουν την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. Θα είμαστε σε συνεχή διαβούλευση και επαφή και με τον Πρόεδρο και με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις σε μια προσπάθεια και η Βουλή των Αντιπροσώπων να ανταποκριθεί στον ρόλο της πάντα μέσα στα πλαίσια της διαφύλαξης των ζωτικών συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, το πρόγραμμα διάσωσης περνάει μέσα από τις Βρυξέλλες ή είναι εκτός? Με βάση αυτό το οποίο σας είπα. Σίγουρα η προσπάθεια είναι όλα να γίνουν μέσω των διαδικασιών και του πλαισίου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Όχι, δεν συζητήσαμε κούρεμα και δεν επανερχόμαστε σε κούρεμα. Θα έχουμε αποφάσεις. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται ξανά και το τονίζω και το υπογραμμίζω είναι να διατηρηθεί από τον λαό μας ένα κλίμα ενότητας, αποφασιστικότητας και στήριξης των πρωτοβουλιών και των αποφάσεων που θα ληφθούν και που ληφθήκαν σήμερα και τις επόμενες ημέρες με στόχο να διαφυλάξουμε, επαναλαμβάνω, την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να δημιουργείται ένα κλίμα μέσα από φήμες και ψιθύρους που δηλητηριάζει την σταθερότητα και την πολιτική ομάδα. Όχι, κούρεμα, κύριε Ομήρου, συζητήσετε τρόπους βρίσκονται. Πρόεδρε, λοιπόν, Κυριακό.